Είναι η κυρία Αγγελίνα Κλαβδιανού, με την οποία θα μιλήσουμε για την παράσταση California Dreaming στο θέατρο Επικολωνό. Έχουμε πει ούτως ή άλλως θα μιλάμε στον Ενικό, οπότε Αγγελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Έχω κάνει λάθος το μικρόφωνο, Βαλέρια, να δώσε μας ένα λεπτό για να το φτιάξω. Και τώρα που τα διορθώσαμε όλα για να ακούγεσαι καλύτερα, γιατί σκοπός να ακούγεσαι καλύτερα εσύ και όχι εγώ. Αγγελίνα, California Dreaming, μια παράσταση που ξεκίνησε έτσι στα μέσα του Οκτώβρη να. Και πάει σφαίρα από ό,τι μαθαίνω. Θα μας πεις δύο λόγια για το έργο καταρχάς. Είναι 4 νέα παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, τα οποία ζουν στο μικρό κοσμό τους και ονειρεύονται εκτός της πραγματικότητας. Και κάποια στιγμή αυτή η πραγματικότητα έρχεται και τους χτυπάει την πόρτα για να τους ξυπνήσει, αλλά αυτοί προτιμούν να συνεχίσουν να ονειρεύονται. Τι ωραίο που είναι αυτό, δηλαδή τι ωραίο που είναι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλο αυτό, να μένουμε στο δικό μας κόσμο. Θα μπορούσε κάποιος να πει, α, σωστό είναι το αντίθετο, αλλά νομίζω και αυτό έχει τη μαγεία του σε αυτό το έργο, έτσι δεν είναι? Και έχει και το τίμημά του βέβαια. Κάθε απόφαση που παίρνουμε για τη ζωή μας έχει το τίμημά της. Εσύ είσαι μία εκ των 4 παιδιών, βλέπεις το δικό σου ρόλο και πώς όλο αυτό έχει σχέση με σένα, ή έρχεται κοντά, είσαι μία πολύ νέα κοπέλα, νέα ηθοποιός, φαντάζομαι ότι είσαι ακριβώς σε μία φάση που τα όνειρα έρχονται λίγο και κοντράρουν με την πραγματικότητα που σε όλους συμβαίνει, οπότε εκεί βάζεις λίγο μέσα και το δικό σου εαυτό μέσα σε όλο αυτό το κείμενο. Ναι, γενικά με αφορά αρκετά και έχω αναγνωρίσει και τον εαυτό μου σε πολλά πράγματα, με τη μόνη διαφορά ότι σκέφτομαι πρακτικά πώς μπορώ να δράσω για να κυνηγήσω τα όνειρά μου και παράλληλα να είμαι και προσγειωμένη κάπως στην πραγματικότητα. Οπότε δεν είσαι της ουτοπίας, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, αλλά είσαι το πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, ναι. Αλλά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε. Ναι, φυσικά. Απλώς έχω περάσει και εγώ από φάσεις που πετούσα στα σύννεφα και προτιμούσα να αποκοπώ κάπως από την πραγματικότητα, όπως αυτά τα παιδιά. Δηλαδή εκεί είναι το κοινό μου σημείο. Άρα λοιπόν, καλά, ούτως ή άλλως μιλάμε και για ένα κείμενο το οποίο είναι σύγχρονο, είναι ένα έργο του Βασίλη του Κατσικονούρη, ο οποίος εντάξει, είναι από τους καλύτερους που έχουμε αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μου άποψη. Άρα είναι και ένα κείμενο που απευθύνεται στους νέους ανθρώπους, αλλά ίσως και στους μεγαλύτερους, γιατί τις φαλιάρες των καιρών τις τρώνε ο κόσμος ανεξαρτήτου ηλικίας. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πιστεύεις ότι σε αυτό βασίζεται και η επιτυχία, γιατί το έργο μας έρχεται για δεύτερη σεζόν, βέβαια εσύ, δεύτερη χρονιά, εσύ δεν ήσουν πέρσι, αλλά είχε ήδη διαγράψει μια πάρα πολύ καλή πορεία και βλέπουμε ότι στο ξεκίνημά του επίσης είναι, επειδή είναι ακριβώς ένα έργο σύγχρονο και αφορά πάρα πολύ όλους μας. Νομίζω αναγνωρίζει ο κόσμος κάτι από τον εαυτό του και είναι και αυτή η ατμόσφαιρα, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που πέρα από όλα τα άλλα κάτι παραμένει σε αυτό αυθεντικό. Γιατί βλέπουμε ότι η φιλία των παιδιών, ας πούμε, είναι ένας σύνδεσμος που κρατάει παρόλες τις φαλιάρες που τρώνε από τους απ' έξω και τους πιο σπουδαίους και που προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν κατά κάποιο τρόπο. Και πέρα από όλα τα υλικά και τα συμφέροντα και τα πράγματα τα πρακτικά, αυτά τα παιδιά παραμένουν δεμένα και νομίζω ότι αυτό είναι που συγκινεί τους ανθρώπους που το βλέπουν. Άρα λοιπόν μιλάμε και για την επικοινωνία, μιλάμε για τη φιλία ως πολύ δυνατό χαρτί που ίσως να το δίνει ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης και ως μία διέξοδο στα προβλήματα, δηλαδή ότι η φιλία μπορεί να σε κρατήσει σε όποιο επίπεδο θέλει ο καθένας, δεν αφορά την κουβέντα αυτή, αλλά η φιλία είναι το στήριγμα για τον καθέναν, η σχέση, η επικοινωνία, η αλληλεγγύη, ο διπλανός μας που πρέπει να έχουμε μια καλή σχέση μεταξύ μας. Ναι, και μου άρεσε ο τρόπος που ο συγγραφέας αντιμετώπισε αυτά τα παιδιά έτσι με μια τρυφερή διάθεση και χωρίς να θέλει να διδάξει κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι και στα μεγάλα κείμενα, εσύ σαν ηθοποιός θα το ξέρεις καλύτερα, ότι τα μεγάλα κείμενα αυτό θέλουν να κάνουν. Περνάνε πάρα πολλά μηνύματα χωρίς να είναι καθόλου διδακτικά. Δηλαδή, και νομίζει ο καθένας πάρα πολύ έξυπνο, εγώ το κατάλαβα μόνο, αλλά τελικά εκεί είναι όταν ένας συγγραφέας κάνει
και σωστούς χαρακτήρες, δηλαδή ολοκληρωμένους, αλλά και αυτά που θέλει να πει τα δίνει με πολύ έξυπνο τρόπο. Εσένα ο δικός σου ρόλος? Είναι η Βουβού, η Γιούλη δηλαδή, που τη φωνάζουν Βουβού. Είναι ένα κορίτσι χαρούμενο, κάπως σαν να έχει παραμείνει λίγο παιδί, αθώο. Την αντιμετωπίζω λίγο έτσι πιο συγκαταβατικά, από την άποψη ότι δεν θέλω να την κρίνω. Ο υπόλοιπος κόσμος την αντιμετωπίζει σαν χαζούλα. Εγώ τη βλέπω αυτό, σαν ένα κορίτσι που έχει παραμείνει παιδί και αγνή ουσιαστικά, κάπως. Ξέρεις τι, μου έρχεται τώρα στο μυαλό σαν ερώτηση, είναι κάτι γενικό, δεν έχει να κάνει με το έργο και με το δικό σου ρόλο, mm-hmm. Αλλά ακριβώς ως νέο ηθοποιός θα έχεις κριθεί και θα μπορείς να μου το απαντήσεις, θα έχεις έρθει αντιμέτωπη. Η συγκεκριμένη ηρωίδα σου, εσένα σου προκαλεί ο κάθε ρόλος μια αγάπη, μια κόντρα, δηλαδή θα μπορέσει οτιδήποτε, σου δημιουργεί ένα συνέστημα εν πάση περιπτώσει, ή λες είμαι εγώ σε αυτό που υποδίωμαι και τέλος, ή νιώθεις, αποστασιοποιείσαι και λίγο από το ρόλο και λες σαν θεατής εγώ θα την αγαπούσα ή δεν θα την χώνευα ή θα την έκρινα, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπαμε ότι δεν την κρίνεις? Νομίζω περνάμε από όλα τα στάδια, δηλαδή στην αρχή όταν διαβάζεις το κείμενο πρώτη φορά μπαίνεις στη διαδικασία αμέσως να κρίνεις, όπως και γενικά με τους ανθρώπους το κάνουμε. Αλλά το καλό στο θέατρο είναι ότι πρέπει να το ξεπεράσεις αυτό και να αρχίσεις να το συμπαθείς το ρόλο σου, ό,τι και αν είναι, για να μπορέσεις να συνεννοηθείς κατά κάποιο τρόπο με το ρόλο σου. Πρέπει να τα βρεις μαζί του, ναι. Ουσιαστικά. Είναι μια σχέση δηλαδή που πλάθεται, ναι. Έστω είναι για αυτό το διάστημα. Σαν να είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ζεις μαζί του για κάποιο καιρό. Και ναι, αυτό που νιώθω είναι μια τρυφερότητα. Σαν να είναι ένα πλάσμα, ας πούμε, που έχει γεννηθεί ναι, έτσι μόλις τώρα και το... Και σου προξενεί αυτό το συνέστημα. Ναι, ναι. Θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε λίγο και τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον Θανάση τον Χαλκιά. Οπότε ας περάσουμε σε ένα τραγούδι ώστε να διευκολύνουμε την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε μαζί του και συνεχίζουμε μέσα μετά την κουβέντα μας. Όπως ήδη σας έχουμε πει, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής τον σκηνοθέτη της παράστασης California Dreaming, τον κύριο Θανάση Χαλκιά, ο οποίος θα μας δώσει έτσι και την δική του οπτική για το έργο που, όπως είπαμε, για δεύτερη χρονιά ανεβαίνει στο θέατρο Επικολωνό. Κύριε Χαλκιά, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Γεια σας, και εγώ σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε να πούμε καταρχάς, να μας πείτε και εσείς δύο λόγια για το έργο. Να σας πω, ναι, βέβαια. Στο έργο έχουμε 4 νέα παιδιά, 2 αγόρια και 2 κορίτσια που μόλις έχουν τελειώσει το Λύκειο, εκεί στην ηλικία των 18-20 χρόνων, τα οποία προσπαθούν, ψάχνουν να βρουν το δρόμο τους σε ένα περιβάλλον, σε μια κοινωνία αφιλόξενη θα λέγαμε και καθόλου φιλική προς τους νέους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς δουλεύουν, άλλοι είναι άνεργοι. Έρχεται και ένα χαρτί από το στρατό που τους καλεί να παρουσιαστούν και ουσιαστικά μη έχοντας, ας πούμε, κάποια εφόδια ίσως πνευματικά, μη γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στον κόσμο, αρχίζουν να σχεδιάζουν κάποια πράγματα, κάποια όνειρα ανέφικτα, εύκολες λύσεις, πέφτουν θύματα χειραγώγησης κάποιου μεγάλου θείου, ας πούμε, με αποτέλεσμα να μπλέκουν σε διάφορες περιπέτειες που, βέβαια, εντάξει, λόγω του ότι το έργο είναι γραμμένο σε κομική φόρμα, εμείς άλλοτε γελάμε, αλλά στο τέλος ίσως μερικές φορές να αναγνωρίζουμε και τον εαυτό μας στο πώς, ας πούμε, πιστεύουμε διάφορες υποσχέσεις που αποδεικνύονται ψεύτικες. Μέχρι που στο τέλος τα παιδιά αυτά να αφήσουν μια χαραμάδα αυτογνωσίας, ας πούμε, και να έχουν μάθει κάτι ενδεχομένως από όλη αυτή την περιπέτεια. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό που λέμε και με την Αγγελίνα την Κλαβδιανού που έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο είναι ότι είναι ένα κείμενο πάρα πολύ σύγχρονο και παρόλο που τα παιδιά είναι
πολύ νέα, τέσσερα παιδιά πολύ νέα, νομίζω ότι μιλάει στον καθέναν από εμάς και ιδίως αυτή την περίοδο. Ναι, ναι, πραγματικά. Όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα, τόσο οι άνθρωποι δυστυχώς κινδυνεύουν να θέλουν να σώσουν το τομάρι τους, ψάχνουν εύκολες λύσεις και την πατάνε στο τέλος. Γιατί βρίσκονται κάποιοι επιτίδιοι και τους εκμεταλλεύονται. Πάνω κάτω έτσι συμβαίνει και στην δική μας ιστορία. Είναι για δεύτερη χρονιά η παράσταση αυτή. Έχει ήδη καταγράψει μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία και πέρσι και φέτος το ξεκίνημά της. Κύριε Χαλκιά, υπάρχει έτσι κάποιος, πέρα από τους λόγους που ήδη έχουμε αναλύσει, ότι είναι ένα σύγχρονο, ότι αφορά όλους μας, υπάρχει θεωρείται και κάτι άλλο που αναζητάει ο θεατής και το έχει βρει μέσα στη συγκεκριμένη παράσταση? Νομίζω το σημαντικό στην παράσταση είναι η λειτουργία του γέλιου, αυτή η λυτρωτική λειτουργία της κωμωδίας, όπου έχει τη δυνατότητα να λέει πράγματα που τσακίζουν κόκαλα μερικές φορές, μέσα από το γέλιο. Δηλαδή υπάρχει ένα σκοτσέζικο ντουζ λίγο, δηλαδή εκεί που γελάς και νομίζεις ότι κάποιοι άλλοι μπλέκουνε, μετά από λίγο σκέφτεσαι, μα και εγώ κάτι τέτοιο μου συμβαίνει, αυτό θα πάθαινα, και όλο αυτό το μπρος πίσω, ας πούμε, είναι αυτό που δημιουργεί κατά την άποψη μια υψηλή συμμετοχή, και τελικά οι θεατές φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, με την έννοια της, όχι της διασκέδασης και της εκτόνωσης, αλλά της συμμετοχής τους μέσα σε αυτό το θεατρικό, ας πούμε, γίγνεσθε δρόμενο αυτής της παράστασης. Συνοδοιπόροι λοιπόν της παράστασης όσο διαρκεί. Ναι. Κύριε Χαλκιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και σας περιμένουμε από κοντά. Να είσαστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον κύριο Θανάση Χαλκιά, να μας μιλάει για το California Dreaming. Αγγελίνα, να πούμε λίγο τους υπόλοιπους συντελεστές. Ναι, είναι ο Ιωάννου Γιάννης, η Μαραγκού η Σεβίνα και ο Σύρμας ο Γιώργος. Είσαστε οι τέσσερις νέοι, όπως είπαμε, που βρίσκεστε επί σκηνής. Οι παραστάσεις είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ναι, 9 η ώρα. 9 η ώρα στο θέατρο Επικολωνό, είναι πολύ κεντρικό σημείο, κεντρικό θέατρο στο Μεταξουργείο. Υπάρχει κάτι άλλο νομίζεις που έχουμε ξεχάσει ή κάτι που πρέπει να τονίσουμε για τους φίλους που μας ακούνε? Θέλω να πω ότι με έχει συγκινήσει πολύ η επικοινωνία μου με τους άλλους συντελεστές, γιατί γενικά είναι κάτι σπάνιο και στις μέρες μας και γενικά ανάμεσα στους ανθρώπους. Και θα μου επιτρέψει εδώ να πω ότι και εκτός αέρα, έτσι ρωτώντας την Αγγελίνα, και θα σε δώσω αντιλώσεις τώρα, καταλαβαίνεις, αυτό κάνω, είμαι τόσο κακιά, αυτό ήταν αυτό που μου τόνισες, ότι υπάρχει μια επικοινωνία που την είχες διακρίνει ως θεατής την πρώτη σεζόν και μεταξύ των ηθοποιών, και ότι αμέσως ήρθες και εντάχθηκες σε αυτό νομίζω ότι μας λες και τώρα, σε μια πολύ ωραία παρέα που έγινε η ένταξη κατευθείαν, και είναι νομίζω και βοηθάει όλη αυτή η σχέση και στο αποτέλεσμα που βγαίνει, γιατί χρειάζεται, είναι απαραίτητο στη συγκεκριμένη ειδικά παράσταση, γενικότερα θεωρώ, αλλά πόσο μάλλον σε μια παράσταση που πρέπει αυτό να βγάλει ακριβώς. Ναι, ναι, και έτσι επικοινωνούμε και με τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνεις, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεις και άλλα πράγματα. Και εμείς εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά.